Τώρα για το τραγικό δυστύχημα που είχαμε στα Τέμπη αλλά και άλλα θέματα της επικαιρότητας θα τα δούμε μαζί με τον κύριο Έρικα Έντμαν, ο οποίος είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα καθήκοντα που αναλάβατε προσφάτως. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Έτσι, μέχρι πρώτη να μιλούσαμε με τον κύριο Κρυθαρίδη, τον προηγούμενο εκπρόσωπο. Και είχαμε έτσι συχνές συζητήσεις και ενδιαφέρουσες, πρέπει να το πω. Λοιπόν, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έρχεται και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή εδώ η εκπομπή τουλάχιστον το ανέδειξε από πέρυσι, κατά επανάληψη. Ήταν μια προδιαγραμμένη δηλαδή εξέλιξη, ότι κάποια στιγμή θα μας προκύψει ένα δυστύχημα. Έτσι δεν το φανταζόμασταν όμως σε τέτοιο βαθμό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Και αμέσως μετά, βέβαια, να δούμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, γιατί και η Λίμπη είναι εδώ, έτσι και οι επιτροπές της Ευρώπης. Και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει και για την ενδοχώρα που όλη η χώρα είναι στους δρόμους, στο πόδι η νεολαία μας, αλλά και όλη η Ευρώπη μας κατατάσσει, όπως έλεγε πριν και ο συνάδελφος, ο Γιώργος Χονδρόπουλος, να μην πω πού μας κατατάσσουν πλέον, σαν χώρα. Σας ακούμε, κύριε Έντμαν. Ακριβώς. Η αλήθεια, η πραγματικότητα είναι όντως είναι τραγική, είναι θλιβερή, αλλά εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Οι λόγοι για τους οποίους βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, σαν χώρα και ως ΕΣ συγκεκριμένα. Αυτό που ξεδιπλώνεται αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης, την οποία έχει ακολουθήσει η χώρα μας από την εποχή της αρχής της οικονομικής κρίσης. Μια οικονομική κρίση, στην οποία βρισκόμαστε ακόμα. Μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες έχουν ιδιωτικοποιήσει διάφορες υπηρεσίες, όχι μόνο τις σιδηροδρόμους, έχουν κατακαιρματίσει τις κρατικές οργανώσεις που κάποτε κάνουν τη διαχείριση αυτών των υπηρεσιών, υπό τον μύθο ότι αυτό γίνεται για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και η κερδοφορία τους. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έχει γίνει ότι έχουν πάρει τα πιο κερδοφόρα κομμάτια αυτών των υπηρεσιών, έχουν δοθεί σε ιδιώτες και έχουν μείνει οι Έλληνες φορολογούμενοι και το ελληνικό κράτος να πληρώσουν το λογαριασμό. Είτε αυτό είναι η διαχείριση των σιδηροδρόμων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η κατάσταση είναι μια την οποία τη βρίσκουμε μπροστά μας σε όλους τους τομείς της χώρας μας. Δεν είναι μόνο η σιδηροδρόμη. Οπότε όταν έρχεται τώρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων με εμπειρογνώμονες να μας προσφέρει τεχνογνωσία, αυτό είναι, υποθέτει ότι μας λείπει η τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εδώ και μήνες και χρόνια οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ φωνάζανε. Υπήρχαν εξώδικα, υπήρχαν παραιτήσεις για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι σιδηρόδρομοι. Γνωρίζαμε τι χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαμε τους οικονομικούς όρους για να εφαρμόσουμε τα πράγματα τα οποία μας λείπουν. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουμε αυτούς τους οικονομικούς όρους είναι το γεγονός ότι έχουμε υποταχθεί σε κάποια οικονομικά συμφέροντα, είτε είναι της ελληνικής ολιγαρχίας, είτε αυτή εκπροσωπείται από τα συμφέροντα των αυτοκινητόδρομων, των διοδίων, κάτι το οποίο συνέβαινε και πριν την περίοδο της κρίσης. Έτσι. Δηλαδή η κατάσταση στους ελληνικούς σιδηρόδρομους είναι κάτι το οποίο ήταν θλιβερή για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά αυτό που έγινε με την ιδιωτικοποίηση και τον κατακαιρματισμό των σιδηρόδρομων την εποχή της κρίσης είναι ότι αυτή η κατάσταση μονιμοποιήθηκε. Η εξαθλίωση μονιμοποιήθηκε και δεν υπήρχε καμία ελπίδα αυτό ποτέ να καλυτερεύσει. Οπότε αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι αρχιτέκτονες των μνημονιακών πολιτικών που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, είναι απλά προσπάθειες να ρίξουν στάχτη στα μάτια των κόσμων τη στιγμή που δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τα ριζικά προβλήματα τα οποία μας έχουν οδηγήσει εδώ σήμερα. Άρα λέτε ότι είναι δομικό περισσότερο το θέμα πολιτικής βούλησης, ότι έχει πιεστεί η οικονομία της χώρας και δεν υπήρχαν υπόροι. Αλλά εδώ έχουμε καταγράψει και άλλα πράγματα, κύριε Έντμαν. Έχουμε πάρει πάνω από 20 δις για τους σιδηροδρόμους, έτσι. Υπήρξαν χρήματα για την συγκεκριμένη παρέμβαση, τα οποία, όπως είδαμε, δεν οι μελέτες μπρος-πίσω το ένα τ' άλλο. Μέσα στην πανδημία, το τελευταίο μόνο διάστημα, είδαμε επαφθείας αναθέσεις 8,5 δις. Δηλαδή, πέστε μου, ποιος κυβερνήτης δεν θα ξέρει ότι έχει τα τρένα του, ειδικά μία γραμμή έχει η χώρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής, που πάνε τυφλά και δεν θα παρέμβαινε. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε τώρα ότι σε ένα οδικό δίκτυο πάει ο δρόμος αδιέξοδο. Προσέξτε το λίγο αυτό. Δηλαδή, μόνο με το κατεπήγον στα ζητήματα της ασφάλειας θα μπορούσε αύριο το πρωί, χθες, να κλείσει το θέμα. Και δεν είναι ότι δεν υπήρχε μελέτη, υπήρχε και εργολαβία σε εξέλιξη.
Θα μπορούσε λοιπόν οποιοδήποτε ήθελε να παρεύει πάνω στην ίδια εργολαβία, πάνω με την ίδια μελέτη, να κλείσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το πρόβλημα. Και το φώναζαν και οι εργαζόμενοι. Έτσι δεν είπε ότι δεν ήξερε κανείς. Το φωνάζαμε και εμείς από πέρυσι αυτό ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων. Οι εργαζόμενοι υπήρχαν μέσα ενημέρωση τα οποία όντως είχαν προσπαθήσει να ρίξουν, να διελευκάνουν την κατάσταση. Και εμείς ως Μέρα 25 επίσης, εδώ και ένα χρόνο ουσιαστικά, προσπαθούσαμε να φέρουμε αυτό το θέμα και στη Βουλή. Και στη Βουλή πήγε. Και στη Βουλή πήγε. Και στη Βουλή πήγε. 20 και πλέον υπερωτήσεις και ερωτήσεις γίνανε. Και μάλιστα στην τελευταία, πριν από 15-20 ημέρες, ο Υπουργός ήταν και θυμωμένος, γιατί μιλάμε για ζητήματα ασφάλειας, στις ερωτήσεις κάποιοι βουλευτές ή η κοινωνία το ζητάει. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Να ξεκινήσω με τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο. Έλα, Γιώργο. Κύριε Δήμα, θα ήθελα ένα σχόλιο, αν θέλετε, για την παρέτηση του πλέον πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Καραμανλή, και την τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίδη στην ίδια θέση. Και η εκ νέου υποψηφιότητα του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος με τούτη είπε: ελάτε στο γραφείο μου, είναι εκεί στις Σέρες, στον τέρμα του δρόμου, δεν ξέρω ποια είναι και η οδός, μου διαφεύγει τώρα. Όσο σοβαρή ήταν η συγγνώμη που ζήτησε ο κύριος Πρωθυπουργός την Κυριακή το πρωί, όταν μετά από 2 ώρες μεταξαπέλυσε την ελληνική αστυνομία σε μια φιέστα βίας στους δρόμους της Αθήνας προς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουν για την κατάσταση και για το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη. Άλλο τόσο σοβαρή είναι και η παρέτηση του κ. Καραμανλή, ο οποίος λίγες μέρες μετά βρέθηκε ξανά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα για την τοποθέτηση του κ. Γεραπετρίτη, θα μου επιτρέψετε να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο βλέπουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 4 χρόνια, στα οποία κυβερνά τη χώρα μας, δεν είναι μια σοβαρή διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό το οποίο γίνεται συστηματικά είναι η διαμόρφωση ενός δικτύου διαπλοκής, το οποίο πηγαίνει από τον Άριο Πάγο. Θα θυμίσω εδώ ότι ο γιος του κυρίου Ντογιάκου, του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ήταν μεταπλητός του κυρίου Καραμανλή στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Ο κύριος Ντογιάκος επίσης έχει δείξει με τη στάση του τους τελευταίους μήνες, αλλά και με την υπόθεση του δυστυχήματος, ότι προσπαθεί ουσιαστικά συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης στην οποία επιδιώκει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μετά έχουμε κάποια από τα mainstream, αν θέλετε, μέσα ενημέρωσης της Λίστα Πέτσα και τον τρόπο με τον οποίο έχουν προσπαθήσει να προωθήσουν το αφήγημα της κυβέρνησης για το ανθρώπινο λάθος από την πρώτη στιγμή. Και φτάνουμε μέχρι και την ελληνική ολιγαρχία. Πολλοί από αυτούς είναι φυσικά και καναλάρχες, οπότε όλο αυτό διασυνδέεται. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε από τη στιγμή που ξεκίνησε το πολιτικό κομμάτι της τραγωδίας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, αντί να προβεί σε σοβαρές προσπάθειες να διελευκανθούν τα αίτια του δυστυχήματος, προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, ενεργοποιώντας αυτό το σύστημα διαπλοκής, το οποίο στείνει τα τελευταία 4 χρόνια. Και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι του οποίου ο πεθερός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Τέρνα, είναι κομμάτι αυτού του δικτύου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ένας τέτοιος πολιτικός θα θεωρούνταν ασυμβίβαστο να βρεθεί στη θέση του Υπουργού Υποδομών άνθρωπος, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με μια εταιρεία σαν την Τέρνα. Αλλά στη δικιά μας χώρα είναι απλά δευτέρα. Ναι. Νίκος Πιτσέρης. Το ήδη απαξιωμένο εδώ και δεκαετίες σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αν μπορεί να χαρακτηριστεί σιδηροδρομικό δίκτυο μια ευθεία γραμμή που ένωνε ουσιαστικά Αθήνα με Θεσσαλονίκη, δέχτηκε ένα συντηρητικό πλήγμα. Ποια είναι η θέση του Μέρα 25, τι μπορεί να γίνει από εδώ και μετά, προκειμένου να αποκτήσει η Ελλάδα ένα πραγματικά πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο και με έναν τρόπο να επιδοθεί και μια εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό. Και αν το Μάρτι, τέλος Μάρτι που είπε ο Υπουργός σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ξαναλειτουργήσει το τρένο και τα λοιπά, εσείς θα ανεβείτε. Ναι, και αν μπορεί να λειτουργήσει το Μάρτι. Και αν θα ανεβείτε και εσείς. Εγώ προσωπικά, τι να σας πω. Η δικιά μου στάση είναι η ίδια στάση που είμαι σίγουρος ότι έχουν χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια συμπολίτες μας, ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να επισταθούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Είναι επίφοβο
να ανεβεί κανείς στα ελληνικά τρένα, όπως είναι επίφοβο στο κάτω-κάτω να ανέβει κανείς και σε ένα λεωφορείο ή και σε ένα φέρι να πάει στα νησιά. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι η κατάσταση στην χώρα μας επιδεινώνεται και θα συνεχίσει να επιδεινώνεται όσο υποκύπτουμε σε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το πρώτο πλήγμα, ο πιο αδύναμος κρίκος μπορεί να ήταν η ελληνική σιδηρόδρομη, αλλά αυτό είναι κάτι, είναι μια γενικευμένη κατάσταση την οποία θα βλέπουμε να επιδεινώνεται όσο περνάει ο καιρός. Οπότε δεν είναι απλά το θέμα η σιδηρόδρομη, είναι μια γενικότερη κατάσταση επίφορη. Τώρα για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κοιτάξτε, αυτό το πιο βασικό όλων είναι να δούμε σε ποιες χώρες λειτουργεί το σιδηροδρομικό δίκτυο καλά. Έχουμε τη Γαλλία με το TGV, ένα από το πιο γρήγορο τρένο της Ευρώπης και το πιο καλό οργανωμένο δίκτυο της Ευρώπης. Έχουμε την Κίνα, η οποία μέχρι και πριν από 20 χρόνια ουσιαστικά δεν είχε σιδηρόδρομους και τώρα μιλάμε για παραπάνω από 35.000 χιλιόμετρα υπερταχύων σιδηροδρόμων, και την Ιαπωνία με τα πασίγνωστα bullet trains. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες αυτές είναι κρατικές. Είναι ενοποιημένες και η διατήρηση των δικτύων και τα τρένα είναι κρατικά. Και η διαμόρφωση και η ανάπτυξη και η επένδυση που έγινε σε αυτά τα δίκτυα έγινε με κάποια σύμπραξη μαζί με ιδιωτικές εταιρείες, ας πούμε το παράδειγμα της Κίνας με την Καβασάκη. Αυτό, άμα είναι να δούμε πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι, γιατί ο ελληνικός σιδηρόδρομος χρειάζεται επένδυση. Το έχουμε πει, η υποεπένδυση είναι ένα πράγμα το οποίο τον έχει καταστρέψει, όπως και η κακοδιαχείριση που ακολούθησε αυτός ο κατακερματισμός των υπηρεσιών ανάμεσα στα μεταφορικά τρένα που πήγαν στους ιδιώτες και τη διαχείριση του δικτύου που ήμουν σε ελληνικό κράτος. Πρέπει να υπάρξει μια ενοποίηση για να γίνει καλύτερος ο συντονισμός και η οργάνωση του δικτύου και της υπηρεσίας αυτής και μετά να δούμε άμα υπάρχουν περιθώρια να γίνουν σοβαρές επενδύσεις οι οποίες μπορούν να μοντερνοποιήσουν ουσιαστικά το ελληνικό δίκτυο διατηρώντας τον κρατικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι αποτελεσματική η υπηρεσία και να είναι προς όφελος των πολιτών και όχι των ιδιωτών. Κώστας Μαυρίδης. Κύριε εκπρόσωπε, χθες βράδυ άκουσα τον γραμματέα του Μέρα 25 στην κρατική τηλεόραση να λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν μνημονιακή υποχρέωση και πίεση από την Τρόικα να πουληθεί ο σιδηρόδρομος, να πουληθούν τα τρένα. Η πρόταση του Μέρα 25 είναι επανακρατικοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Ναι, είναι και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι, διότι ο μόνος τρόπος να γίνει σωστή διαχείριση αυτών των δικτύων είναι η επανακρατικοποίηση και να αντισταθούμε σε αυτόν τον μύθο, ο οποίος πουθενά δεν έχει λειτουργήσει εν τέλει, στο ότι δίνονται αυτές οι υπηρεσίες σε ιδιώτες για να γίνει η αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Δηλαδή, βλέπουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, το 1993-97 που έγινε η ιδιωτικοποίηση των τρένων στην Αγγλία και ακολουθήθηκε από ένα παρόμοιο ατύχημα στο Paddington το 1999 με 31 νεκρούς. Βλέπουμε την κατάσταση στη Γερμανία όπου κάνανε κάποιες δειλές πρώτες κινήσεις να ιδιωτικοποιήσουν τη μεταφορά των επιβατών, δηλαδή τα τρένα, παρόμοιο με το τι κάναμε εδώ στην Ελλάδα. Και από τότε η Deutsche Bahn προσπαθεί να συνέλθει από την απόλυτη αποδιοργάνωση η οποία επικρατεί στη Γερμανία, μια χώρα η οποία έχει γενικά τη φήμη μιας πολύ καλά οργανωμένης κοινωνίας και κράτους. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι άμα ρωτήσει οποιονδήποτε Γερμανό για την κατάσταση στα γερμανικά τρένα σε ένα τεράστιο δίκτυο, θα σας πει τα χειρότερα. Και είναι αποτέλεσμα αυτής της πρώτης κίνησης, την οποία τώρα προσπαθούν οι Γερμανοί, όπως και οι Άγγλοι, να μαζέψουν. Έχουν αρχίσει να κάνουν βήματα προς τα πίσω, διότι είδανε στην πράξη ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Και εδώ πέρα στη χώρα μας αναγκαστήκαμε να το επιβάλλουμε. Εντάξει, αναγκαστήκαμε. Πολλές κυβερνήσεις αγκαλιάσανε αυτή την ευκαιρία να δοθούν οι σιδηρόδρομοι, αλλά ουσιαστικά μας επιβλήθηκε αυτή η πολιτική από την Τρόικα και εμείς το έχουμε ακολουθήσει από τότε τυφλά, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες χώρες, από ό,τι φαίνεται, έχουν μάθει από το μάθημα ότι με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται να λειτουργήσει. Ωραία. Επειδή έχω πίεση χρόνο, να ευχαριστήσω τον κύριο Έντμαν για την παρουσία του. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.